Αλλά. Okay. Οκ. Ε, οι τιμέ του ναι. τη στιγμή που έχουμε mm. αυξάνονται λόγω πληθωρισμού, λόγω supply chain, λόγω, 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 λόγω. Mm. Πολλοί λόγοι. Να πέσουν πώ το βλέπει. Οι τιμέ μιλούμε για κινητά, επειδή τιμές ε, που λένε ότι δηλαδή, αυξάνονται, αυξάνονται πάνω σ, σ, ναι. στα τρόφιμα. Δηλαδή, να, στα ναι. δηλαδή, επειδή μιλούμε για κινητά, να πούμε Α, για κινητά. Αυξάνεται hey. το κόστο κατασκευή του τη στιγμή. Και μαζί του παίρνει και το second hand, να το πω. Ε, ναι, αλλά, ανάποδα. Ε, sorry, ναι αλλά για το ανάποδα. Επειδή αυξάνεται το κατασκευαστικό κόστο του καινούριου, έρχεται. Πρέπει να θυμάστε ότι το, 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 ο, ό,τι και να γίνεται, το μπάτζετ του πελάτη είναι το ίδιο. Άρα, αν εγώ έχω 200.000 ευρώ, και εγώ χιλιάδε ευρώ έχω. Α, αν, εσένα, αν εγώ ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι ή να χτίσω ένα σπίτι το οποίο εγώ υπολογίζω να μου κοστίσει και εγώ χιλιάδε ευρώ. Και λόγω πληθωρισμού αντί και εγώ να μου κοστίσει και εγώ χιλιάδε Εγώ συνεχίζω να έχω και ευρώ. Άρα, για με, γιατί το σου, ξέρει τα σου, ε, έχουμε κανένα μεταχειρισμένο με και εγώ ευρώ. Η ζήτηση του second hand θα το αυξήσει. Μάλιστα. Το θέμα λόγω το είναι ότι, είναι ότι θα, θα πρέπει να χτιστεί το... το καινούργιο. Σωστό. Ναι. Αλλά ναι. τον budget του πελάτη

ε, έχουμε παραξενιέ. Αλλά τα παράξενα τη Κύπρου νομίζω αξίζουν να, να το σπάσουμε σε κάπω ε, τρία κομμάτια. Mm -hmm. Το ένα το κομμάτι, να δεχόμαστε και λέμε. Η Λευκοσία. Ευκοσία Λευκοσία είναι το Κύπροι αγοραστέ. <στα> πάρα πολλοί είναι κυβερνητικοί υπαλλήλοι, ημικρατικοί ε, υπαλλήλοι ή, ή τραπεζικοί υπαλλήλοι. Μάλιστα. Ναι. τα χαρακτηριστικά του, του κλάδου. Ενώ, αν το πούμε, κυβέρνηση, οι οργανισμοί. Ε, ναι, εντάξει, πάει Είναι ίδιο, ότι ναι. ο μισθό του συνδέεται με την ΑΤΑ. Ε, συνδέεται... Είναι μια συζήτηση που γίνεται τώρα. Ναι, όχι, συνδέεται στο... ήδη. Ναι, συνδέεται, σε... Ενώ ναι. ήδη είναι συνδεδεμένο με την ΑΤΑ. Οπότε, αν τώρα. Όλο αυτό ο κόσμο θα, θα πιάσει οπότε, αύξηση. Άρα το purchasing power, η αγοραστική δύναμη, να μειωθεί. Δεν είναι δηλαδή όπω εσένα, αν ή εμένα. Ναι. Εμά τα χίλια <laughs> μα σε μήνα. Ε... <laughs> το άλλο είναι να πάει χίλια <laughs> πέντε. Δημιουργά λίγο δύο ταχυτήτων κόσμο. Σίγουρα. Φευτό. Σίγουρα. Και δημιουργά δύο ταχυτήτων κόσμο επειδή όχι μόνο υπάρχει το, το security ε, του ότι κάποιο ο οποίο δουλεύει στην κυβέρνηση ή στι τράπεζε, παρόλε τι συζητήσει τι πρόσφατε, ε, η, η πιθανότητα να τον απολύσουν είναι σχεδόν μηδέν. Ε, το δεύτερο είναι ότι το μισθό των οποίων λαμβάνει είναι συνδεδεμένο με, με, την ΑΤΑ, με τον πληθωρισμό. Άρα, όχι μόνο να έχει ε, πιο σίγουρη δουλειά, αλλά και ο μισθό τον οποίο πιάνει να πάει πάνω ανάλογα με το τι γίνεται στον πληθωρισμό. Ναι, και ο ιδιωτικό τομέα εντζήνο που πρέπει να, προσαρμοστεί, Να μειώσει τι ανάγκε του και να παράξει για να, να πληρώνει και φόρου. Σωστά. Άρα το ένα είναι το κομμάτι. Ναι. Άρα το άλλο άρα... είναι το ένα για τη Λευκοσία. Άρα τοπική αγορά Λευκοσία ότι ε, ναι, αύξηση του πληθωρισμού, αλλά ω ένα βαθμό να μετριαστεί που την ατα. Κάπω ε, ένα. Σίγουρα το Τζομπέτ θα μετριαστεί το αύξησε τον επιτοκίο δανεισμού. Το οποίο νομίζω είναι σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Άρα μετά πάμε στα παράλια. Και στα παράλια το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ειδικά στη Λεμεσόν και στη Λάρνακα, είναι ότι, και τούτο είναι πολύ είμαστε ένα πολύ μικρό νησί. 900.000 κόσμο είμαστε. Έχουν μετακομίσει στην Κύπρο 20.000 άτομα του τελευταίου 2.5 μήνε. Ήταν 20, διάβασα το άρθρο σου, βάλε 14. 14. Ήταν πριν πόσο, ε, πόσο, ε, ε, ε ναι. Έγιναν, ναι. ε, Έκανα ανακοίνωση πριν δύο μέρε του Υπουργείου. Εσωτερικών, λέει 15.000 Ουκρανοί έξτρα που ήρθα, όχι εξτραπού 14 τη. Συνολικά ναι. ε, από την ημέρα έναξι του πολέμου έχουμε μετακομίσει στην Κύπρο 15.000 Ουκρανοί. Δεν γίνεται καμία αναφορά για Ρώσου που μετακομίσαν στην Κύπρο, επειδή ήρθαν πολλοί Ρώσοι στην ήρθαν, Κύπρο ναι. και ήρθαν και Λευκορώσοι. Ναι. Εντάξει. Άρα γι' αυτό λέω περίπου 20. Αφήνω mm. έξω του Λιβανέζου οι οποίοι έρχονται στην Έχει Κύπρο. Λίγα χρόνια, Έχει λίγα χρόνια που Συνεχίζεται η ηρωή. Ναι. Σωστό. Άρα. Έχουμε 20.000 άτομα τα οποία ήρθαν στην, 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 Κύπρο μέσα σε τρει μήνε. Μα ε, 20.000 άτομα στι 900.000. Είναι πολλοί κόσμο. Δεν ε, ε, είναι μισή Ναι. Να, άρα πού θα πάνε τούτε όλε οι ψυχέ να ζήσουν. Ένα, αλλά αύξηση στα ενίκια πρώτα. Στα ενίκια. Το ενίκιο είναι να χτυπηθεί πρώτο γιατί. Και προκαλώ οποιοδήποτε να έβρει τόπο να πάρει το κοπελούδι του σε σχολείων. σχολείο. Είναι όλα γεμάτα. Όλα, Τότε δεν το ξέρα. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω να κάνω. Μιλούσαμε με κάποιου ενδιαμάτων των Σαββατοκυριακών. λέμε μεσόν τώρα να κοιτάζουν να χτίσουν νέα σχολεία κτλ. Έτσι, έχουμε. Έρχεται ο κόσμο, φαίνεται τα άτομα φαίνουν τι οικογένειε του και τα αυξάνεται. Δεν τα ζε τα αυτοκίνητα μέσα στου δρόμου. Δεν πρόκειται πώ μπορεί να ανεβεί. Ειδικά στη Λευκοσία. Ναι, τούτο κάμνι μα καλό. Το άλλη συζήτηση. Εκείνος είναι το χινιάτο η κυβερνηση, αλλά νομίζω προς το παρόν, πως αλλά είστε θα διαφωνήσω με πάρα πολλοί κόσμο. Όχι, δεν Όχι, Ναι, ναι, ναι. Λέω, πολλοί κόσμοι θα έρθουν να πει ότι με πολλά καλό γιατί είχαμε το τάδε, είχαμε τα διαβατήρια και είχαμε το τάδε και είχαμε το άλλο και το τούτο, το νέο το... Το το πράγμα Είναι Στην Κύπρο δεν υπάρχει Είναι Για να μην πάμε τζαμί. Το θέμα και δεν μα βοηθάει γιατί το πρόβλημα είναι εδώ τι είναι. Έρχεσαι και λέει ε, εταιριών που έχουν βάθο, ε, αν θέλει, στην ε, τεχνολογία. Λέει ε, ε, του, ελάτε στην Κύπρο. Και του λέμε, έλα στην Κύπρο. Αντί να πληρώνει. Δεν εδώ δε, 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 γιατί, γιατί είναι ευριάζο. Οι λόγοι είναι τρει. Το πρώτο είναι, τους λέμε, έλα στην Κύπρο, μάλιστα, και θα πληρώνει αντί το 10,5% φόρο, εταιρικό φόρο, θα πληρώνει 2,5% εταιρικό φόρο υπάρχει ένα φορολογικό κανονισμό που ονομάζεται IP Box. Θα το συζητήσουμε μετά. Ναι. Άλλη συζήτηση. Άρα, αντί το δεκάμεσα, ποιο είναι το μισή. Μάλιστα. Αντί τον τάσο που την ώρα που πληρώνει την εταιρεία του και χρεώνει το 17% άμυνα, εσύ, επειδή τώρα είστε στην Κύπρο, μάλιστα, ναι, δεν θα πληρώνει άμυνα. Θα ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Παρεμπιπτόντω, όσου υπαλλήλου φέρει στην Κύπρο, οι οποίοι πληρώνονται 55.000 ευρώ και πάνω, εγώ δεν θα τους φορολογώ μετά τι 55.000 ευρώ. Τι είσαι κάπω. Καλά, δεν πειθιά. Ε, κατάλαβα. Εμεί δεν πειθιάμε. Πρώτον. Και δεύτερον, έρχεται ο χύψη από την οποιαδήποτε χώρα. Ναι. Να κάνει ένα κάτρε, Άντρε. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια, εσύ. Σου έρχεται ξεφύγω συνήθω όταν. Όχι, όχι, όχι. Τούτων το πόημα. Συνεχίζουμε. Του δανθεαρών ανταγωνισμού ανταγωνισμό Κυπριακέ εταιρείε που είναι στην Κύπρο. Έχει πάμε στο πιο βασικό πρόβλημα, το πιο βασικό θέμα είναι εμένα και ο λόγο που εκνευριζούμε. να ότι Πέσω όλα είναι τα καρότα, τα οποία πρέπει να δώσω για να έρθω. Και λέω: Οκ, okay, ήρθα. Δύο προβλήματα. Πρώτον, είπε κανένα του ατόμου που είναι 14, 15, 16 χρονών, 17, 18, ότι ξέρει. Αντί να πάει δικηγόρο ή γιατρό ή λογιστή ή δάσκαλο, επειδή αυξάνεται τούτο ο κλάδο, και βλέπουμε να έχει μέλλον, πρέπει να πάει να μάθει Python, να κάνει coding και να κάμνει κτλ. Όχι, κανένα δεν του το είπε. Και εσύ και λε καλά, την ανάπτυξη που θα γίνει τώρα στη Λεμεσόν μεταξύ του λιμανιού τη Λεμεσού, συγγνώμη, τη Μαρίνα τη Λεμεσού και το λιμάνι, τα τσιφλικούθηκε και από το λιμάνι ω και το τραχόνι και των ασώματων που την ούλη περιοχή αναπτύσσεται. Και μιλούμε για εκατοντάδε εκατομμύρια τα οποία ήδη έχουν γίνει συναλλαγέ. Κατά μέσα στο χτύπημα των λόγων, είμαι εγώ άλλο κουβέντα. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει καμία δέσμευση από κανέναν από αυτού που θέλει να αναπτύξουν ότι πρέπει να παρέχουν προσιτέ κατοικίε στου ντόπιου. Όχι. Όχι. Και τι γίνεται τώρα. Οι σχεδιασμοί που να με θυμηθείτε, δεν θα με θυμάται κανένα σε πέντε χρόνια από τα σήμερα. Να να ναι, ναι. σε πέντε χρόνια από τα σήμερα, ένα <laughs> reminder, ένα delay. Ναι. Θα δει ότι τα, τα, τα οι αναπτύξει που γίνονται τώρα, που σχεδιάζονται τώρα, είναι compounds. Mm -hmm. Τι compound, είναι gated development, πύλη security, jamme. Ναι. 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 Σε, και σε και και πολύ πιθανό να είναι και οι υπηρεσίε σου μέσα, δηλαδή το σούπερ μάρκετ σου είναι μέσα κτλ. Άρα, ε, εμάς μα εξυπηρετά overall του Λίξε, είναι, είναι, δυστυχώς, δυστυχώ όπω την κουβέντα του την ώρα που χρειαζόμαστε ε, 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 χρειαζόμασταν μια ενένεση. Εντάξει. Αυτή η ένεση και χρειαζόμαστε μια ένεση είναι για διάφορου λόγου. Αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε μια ένεση. Αποφασίσαμε ότι το πράγμα το οποίο θα κάνουμε είναι να αναπτύξουμε το ICT, το, το ίντερνετ κτλ. Το κομμάτι, το communication, το κομμάτι. Θα το κάνουμε. Περάσαμε φορολογικά κίνητρα. Επεράσαμε, επεράσαμε ε, ευκολίε στο να μετακομίσει ο κόσμο στην Κύπρο. Ευκολίε διαβίζε, πράγματα κτλ. Αλλά ξιάσαμε το κομμάτι που ονομάζεται παιδεία και η υπόλοιπη ε, κοινωνία, ότι ρε παιχνιά, μα πράσεις, πρέπει να, να μην γίνεται από ποτέ, αλλιώ είναι που να κερδίσουν που τον το πράγμα είναι λίγοι. Και όταν λέω κερδίσουν, μιλώ για λεφτά. Ε, Μένει ανησυχία μου, είναι σε 10 χρόνια 15 που τα σήμερα, αλλά δεν αλλάξει η αλλά παιδεία τώρα, σε 10-15 χρόνια που να φαίνεται το πρόβλημα. Και τα μεταπροβλήματα είναι οι του ούτε στι οποίε δημιουργούμε επανειλημμένα. Τι αρπακτέ που κάνουμε, και μετά μπορούμε να δούμε να πηγαίνουμε πια Σωστό. Σε Άρα, ναι. στη απάντηση τη ερώτηση από τον πληθωρισμό, για τα ακίνητα κτλ. Ναι, ναι. Άρα, τι υπάρχει, υπάρχει, άξυστο, υπάρχει ο πληθωρισμό. Μάλιστα. Υπάρχουν τα επιτόκια τα οποία σιγά σιγά θα αυξάνονται. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τούτο το τι σημαίνει είναι ότι για τον ε, Κύπριο, για τον τόπακα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίο δεν έχει τρόπο να προστατευτεί βασικά. Αν έχει ήδη δάνειο, το οποίο είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια, έχει πρόβλημα. Ναι, Έτσι, τα, τα δάνεια που δώσαμε ότι ε, δόκαμε εντάξει, εξυπηρετούνται. Σωστό. Άρα ναι. έχει ήδη πρόβλημα, αλλά πρέπει να κάνει κάποιε περικοπέ, πράγματα κτλ. Το είναι κάπω η κατηγορία 1. Οι δεύτεροι που θα έχουν ο λιγότερο πρόβλημα θα είναι εκείνου που ο μισθό του για οποιοδήποτε λόγο συνδέεται με τον πληθωρισμό ή με οτιδήποτε άλλο, Άρα θα αυξηθεί η ο μισθό του, οπότε να μπορούν να κάνουν shoulder ω έναν βαθμό το άξιον κόστο. Ναι. Αλλά την ώρα που μιλούμε για actual τιμέ, πραγματικέ τιμέ ακινήτων, η Λευκοσία βλέπω μια στασιμότητα να υπάρχει σε τιμέ, έτσι, με αγοραπολισίε. Βλέπω μια στασιμότητα, ειδικά στα μεγάλα budget, νομίζω ότι ε, να βγάτσω. Λάρνακα ε, όπου ε, η ανάπτυξη του λιμανιού, οι διάφορε υποδομέ, συν οι Λιμανέζοι, συν οι Ισραηλίτε οι οποίοι έρχονται και επενδύσουν, οι τιμέ εκεί μόνο πάνω θα συνεχίσουν να πιένουν. Πιθανώ όχι με τον ίδιο ρυθμό, αλλά σίγουρα θα πιένουν προ ναι, τα πιέν πάνω. πάνω. Και πιθανώ όχι με πολλή ανάπτυξη. Πολλή ανάπτυξη. ανάπτυξη. Και την ίδια τη Λέμεσο, νομίζω, ε, δεν δε θεωρώ ότι θα σταματήσουν να πιένουν. Δεν θα ήσουν να πιένουν προ τα πάνω. Έξι, ε, ο λόγο για τον οποίο πηγαίνουν προ τα πάνω ή συνεχίζει το, 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 το πράγμα να δημιουργείται είναι λόγω του ότι ήρθαν τόσο πολλοί κόσμοι στην Κύπρο. Η πάφο που εξαρτάται παραπάνω με τους Άγγλους, από του Άγγλου κτλ. είναι άλλα τα θέματα. Εκεί έχουμε. Οι Άγγλοι ε, δεν αγοράζουν κατοικίε με τον ίδιο τρόπο που αγοράζαν πριν. Δεν, έχασε λίγο το, 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 το σεξ απειλή, το ρομάντζον εκείνο. Αλλά την ίδια ώρα πάλι φανηγάμε τυχεροί επειδή το ευρώ έπεσε έναντι τη Τρελίνα, άρα για τον, τον Εγκλέζο. Είναι πιο φθηνό αν ήθελε να αγοράσει στην Κύπρο. Αλλά οπότε θα, ο Μπιτέρσης θα είναι μια στασιμότητα. Βλέπω μια στασιμότητα στην, στην, αγορά τη Πάφου και τη αγορά τη Μαμοχώ του. Λέμε εσώ, Λάρνακα, βλέπω ότι στιγμέ να πηγαίνουν προ τα πάνω, ειδικά εκεί που αγοράζουν οι ξένοι, γιατί μετακομίσαν πάρα πολύ οι ξένοι, οι νέα πρόεδροι κλπ. Στη Λευκοσία θα είναι ένα σπάσιμο τη κατάσταση μεταξύ. Και που αγοράζουν άτομα ε, ε, του ιδιωτικού τομέα, άτομα που αγοράζουν ε, 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 κυβερνητικοί κτλ υπάρχει ε, μια σταρούλα και μια ανακατοσιά. Για να μην πούμε μετά για το impact το ότι φεύγουν οι Ρώσικε από την Κύπρο και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει εκεί. Παρατηρήσαμε ότι κάποιε φεύγουν, αλλά κάποιε έρχονται. Σωστό. Ε, κάποιες κάποιε έρχονται. Δεν έρχον... μόνο, ναι. Ναι, ε, εντάξει. Ναι, κάποιες, κάποιες έρχονται, είναι εταιρείε, συνήθω το τι έχω δει είναι ότι είναι εταιρείε οι οποίε έχουν κάποια ή ήταν φέρνουν κάποιον ήδη ή ε, φέρνουν κάποιον προσωπικό που τη ρωσία. Ναι, εταιρείες. βασικά ε, όπω ναι. το είδα, sorry που διαβάσατε. Ναι, 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 είναι κάποιε εταιρείε που είχαν κάποιε σχέσει με τη Ρωσία, δεν ήταν στη Ρωσία mm. as such και απλά κόφτουν το... τη σχέση τη με σχέση. τη Ρωσία και έρχονται από εδώ για να... για, να... μην... Σωστό. Λέχον Αλλά δεν είναι που φεύγουν. Ναι. Το πρόβλημα το προβλήμα τούτη είναι, είναι κάπω top-up που κάνουν. Ναι. Αν το πούμε έτσι. Δηλαδή φεύγουν κάποιοι από τη Ρωσία, κάποια παίρνουν την Ρωσία, την Ουκρανία κτλ. Παίρνουν την Πολωνία, παίρνουν τα από εδώ από και κάποιοι έρχονται και σε εμά. Άρα είναι κάπω top-up υφιστάμενη η κατάσταση. Τι είναι που φεύγουν όμω, εν για μένα που να φανούν οι, τι μου πάντα θυμάστε ότι οι ρώσικε εταιρείε, τότε μιλάμε οι Ρώσοι στην Κύπρο, του Ρώσου του οποίου uh, ε, θορούμε, αν θέλει, στον δρόμο, για να λέμε, Α, α πόσου Ρώσου έρχεται τα μέρη και τα λοιπά. Δεν είναι τούτη Οι Ρώσοι οι οποίοι κάνουν δουλειέ στην Κύπρο, δεν του διώσουν ποτέ ούτε κανένα. Δεν του έρχεται. δεν του έρχεται. Είναι η Gazprom. Εντάξει, η Gazprom, η εταιρεία παραγωγή γαζού, ήταν στην Λευκοσία, πιο κάτω. Νομίζω έχουν Η Ρουσάλ, μεγαλύτερη εταιρεία αλουμινίων, δεν είναι τα στη Λευκοσία. Ε, ενώ, το, 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 θέμα είναι δηλαδή, ότι οι μεγάλε εταιρείε πληρώνουν. Ε, σύννοι, οι μεγάλε εταιρείε ήταν ήδη εδώ, επερνούσαν τα λεφτά τους της Κύπρου, του μέσω τη Κύπρου για αφρολογικού λόγου ε, και για λόγου να διατηρούνται ανώνυμοι. Ε, και πληρώνουν για να μην ακούνται. Ναι. Άρα, άρα, εντό πέντε ξέρουμε που είναι να φύγουν. Στην τελική, ναι. Τούτο που βλέπουμε είναι μικρέ εταιρείε. Ε, και ναι. ναι. και τουρίστε. Οπου... θα έρθουν οι τουρίστε. <laughs> ο, 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 ο πλούσιο δεν <laughs> θέλει να δείχνει κανέναν. Ενώ μη πλούσιο ο οποίο θέλει να <laughs> δείχνει. Άρα, τι είναι οι οποίοι είχαν τα λεφτά, γιατί το κράτο από πού πιάνει λεφτά. Το κράτο πιάνει λεφτά που τι μεγάλε εταιρείε, οι οποίε πληρώνουν κάποιοι του corporate tax, χρησιμοποιούνται στι τράπεζε για διάφορε πληρωμένε του. Mm και οτιδήποτε άλλο. Εντζόν είναι το κομμάτι που να χάσουμε. Και εντζόν που να φανεί σε ένα, δύο, τρία χρόνια που τα σήμερα το πρόβλημα. Άρα, εν, το, 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 ο πόλεμο σα σάτ, α, από μόνο τον πόλεμο, μόνο mm -hmm. του, χωρί την, την πανδημία πριν και τα λοιπά. Κάνε μα καλό. Ε, Προ το παρόν, έκανε μα καλό. Ναι. Για να, να... Ήταν 20.000 άτομα στην Κύπρο. Ναι, στο... σε λίγα χρόνια. Σε λίγα χρόνια νομίζω ότι είναι να γίνει, σε λίγα χρόνια, αν το πάρουμε σε λίγα χρόνια, ξέρω εγώ ότι είναι το 3, Εντάξει, οι 20.000 που ήταν, πολύ πιθανόν οι 15 να μείνουν. Δεν θα φύγουν. Ναι. Επειδή αν είναι από το Κίεβο, λέμε τώρα, ε, και βομβαρδίσαν, δεν θα σου πω το σπίτι μου. Το σπίτι μου είναι μια χαρά. Εντάξει, αλλά βομβαρδίζαν το σχολείο, βομβαρδίζαν το δρόμο κτλ. Έκανα να πιω ότι γενικά τα κοπελούθια μου, για να πάω πίσω στο Κίεβο να ζήσω. Ε, να κουρί δύσκολο. Ειδικά αν έχω δουλειά δαμέ. Αν μείνω. έχω δουλειά, αν είμαι καλά. Αν ναι, ναι, ναι. καλά, ναι, ναι. να μένω, και ωραία, να μείνουμε με να γιώσω με τα κοπελούθια, να πάω σχολείο και τα λοιπά. Ανίστερα θεωρούμε. Όπω έκαναν πολλοί Κύπροι μετά το 1974. Ναι, σωστά. Αν κάβει αδύ... κάπου, δηλαδή και... οι Κυπρέοι που έφυγαν από την Κύπρο το 1974, ενώ τη μετά την εισβολή μεταξύ 1974, 1976, 1978, εντύχταν όλοι πίσω. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Ναι. Αυτό υπάρχουν οι κοινότητε, ειδικά στην Αγγλία κτλ. Άρα, που τα 20.000 να πούμε ότι να μείνουν οι 10-15, κάπω ένα, ε, το οποίο αυξήθηκε ο πληθυσμό μα, οι ε, νεαροί του τύπου έρχονται και τα κτλ. Το οποίο βοηθά κτλ. Τούτο ήταν το καλό. Φεύγουν οι Ρώσοι, ε, το οποίο, οι Ρώσοι είναι στρατηγικοί, ήταν πάντα στρατηγικοί επενδυτέ στην Κύπρο. Δηλαδή, χτίζαν εκτό τότε αγοράζαν ακριβά διαμερίσματα, οι σπίτια που αυτό το ξέρουμε, ήταν και οι ιδιοκτήτε και νέοι και ιδιοκτήτε και αναπτύσσαν μεγάλα πράγματα. Μεγάλα ξενοδοχεία, νίκου τη Ρώσου, κάποιε αλυσίδε, κάποιε εταιρείε. Να... Ε, Του την αφιούν τώρα. Την αφιούν. Μάλιστα. Δεν να πληρωθούν. Εμά ε, κάμναν καλό. Σίγουρα. Με γι' αυτό λέω ότι σε τρία χρόνια όμω είναι να επειδή το τραμπουχάνι είναι ένα στρατηγικό συνεργάτη. Στην αρχή, ναι είναι ναι. σε ένα momentum και πάει.

Εντάξει, έχει τα politics τα high level politics. Ναι, 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 θέλω να πω ότι, άρα τι είναι το ύπακτη της να φύγει. Το θέμα είναι ότι ποιος θα είναι ο στρατηγικός συνεργάτης. Άρα, εγώ ερωτώ οποιοδήποτε συνάδελφον που έχει ενδιαφέρεται με ακίνητα. Ποιο είναι εκείνο ο οποίο θα επενδύσει στην σε ακίνητα στην Κύπρο, έχοντα έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζονταν παρά του ευκαιριακού που θέλουν να μπουν και να βγουν μέσα σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Ποιο είναι τούτο. Να μου μπουν ή να ξέρω. Εγώ δεν ξέρω ξέρει. Δεν ξέρουμε, αλλά κάτι θα σκεφτούμε ω ως... πάντα. Ω πάντα. Ωραία. Άρα ο πόλεμο του τη στιγμή κάνει μα καλό. Μάλιστα σε λίγα χρόνια δεν ξέρουμε και πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βασικά, σε λίγα χρόνια δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει ο πόλεμο, γιατί μπορεί να πάρει και καιρό. <σέξε> <Είς> ναι. <ένα> σε <σέξε> ναι. προσωπική σου άποψη, ποια είναι Για, το για τον πόλεμο, δεν ναι. καταλάβω καθόλου για τον πόλεμο. Τι ναι. μπορεί να σου πω είναι ότι τα πράγματα του χρόνου θα είναι χειρότερα από θέμα πληθωρισμού και τα λοιπά από ότι είναι φέτο. Επειδή δι... ε... okay. δεν μπορεί να θυμάστε, είναι ότι. Πολύ κουβέντα. είναι το φα. Εντάξει Το πρόβλημα μα είναι το φα. Άρα. Και το πρόβλημα είναι. Δεν είναι ότι η Ουκρανία είναι ο μεγάλος παραγωγός grain. Είναι, Ο ότι... Σιτάρι. Σιτάρι, είναι ότι είναι και μεγάλος παραγωγός λιπάσματος. Ε, ε, γι, αυ, αυ... γι, αυτό και τα πιτόγερα στην Ελλάδα αυξηθήκαν τα... Οπότε, το πολύ είναι. Ναι. Φέτος έχασες έχασε την παραγωγή, είναι ένα μέρο της παραγωγής που θα έκανε την εξαγωγή στην Ουκρανία. Ναι. Μα, του χρόνου Πολύ πιθανόν πάλι να μην έχει παραγωγή σιδηρών από την Ουκρανία. Επειδή δεν mm -hmm. πέφτουν οι μπόμπε, και δεν είναι απανασπήρη. Αλλά την ίδια ώρα οι Ουκρανοί δεν παρήγαν το τύπασμα το οποίο έπρεπε να εξάξουν στι άλλε χώρε για να βάλουν και οι άλλοι τα φαγιά του. Μάστε. Mm -hmm. Οπότε αν το θέμα σου είναι τι είναι. Αν πιάσουμε την Αίγυπτο, γείτονε μα, mm -hmm. στην Αίγυπτο ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι τόσο φτωχό, είναι 30 εκατομμύρια κόσμο. Κάθε μέρα του δίδει ψωμί το κράτο. Δεν τόσο φτωχή μπορεί να φάνε. Και έρχεται η κυβέρνηση τη Αιγύπτου και λέει πώς θα βρω εγώ τα λεφτά να αγοράζω σιτηρά για να τους ταΐζω του τους ούλους. Και το πρόβλημα το οποίο έρχεται και τα είναι που, που, ξεκινούν τα προβλήματα. Επειδή δεν είναι θέμα στα που πάνε το 70. Εγώ θα πήρνα πιο πίσω αξί, στο πώς ξεκίνησε ε, το, μεταξύ πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, όπου εκεί τι είχε γίνει. Εκεί το τι είχε γίνει ήταν ότι ο πληθωρισμό άρχισε να ανεβαίνει τόσο γρήγορα που ο κόσμο δεν μπορούσε να φάει. Σε φαίνει να φάει. Και τώρα που άλλο δηλαδή σου, έφερε, ό,τι και να μου πει, φαίνει να φάω, δεν έχω, τι mm. θα γίνει. Οι πιο φτωχοί θα αρχίσουν να μετακομίζουν. Να, να, να παντρεύουν οι πλούσιοι που έχουν φαΐ. Το πιθανόν είναι πιο πριν, έτσι. Mm. Άρα, τον προβάσμα Σαπ Σαχάνα Αφρικα θα αρχίσουν να έρχονται πιο βόρεια να μπουν μέσα. Ήδη το βλέπουμε, έτσι. πράγματα διασχίζουν, πράσινη γραμμή, κάμερε, τέλεια που θέλουν να βάλουν μπροστά στα κάτζιν, ποτέ δεν είναι Δεν είναι αρχή, είναι, απλά η αρχή. Ακόμα είναι αρχή, τα λαλούν γέμωσε, δεν Τίποτε, τίποτε, δεν, είδε τίποτα ακόμα. Έτσι του χρόνου δεν μπορεί να είναι. Επειδή την ώρα που θα αρχίσει το πράγμα, είναι με το τάγκιν που λαλούσαν εμπρί, το φαΐν φέτος έχουμε εδώ. το. Το φαΐν του χρόνου πώς θα το παράξουμε. Πώς θα το παράξουν αυτές οι χώρες παραπάνω. Εμεί έχουμε λεφτά και αγοράζουμε το. Οι άλλοι τι θα κάνουν. Οπότε αν όλος αυτός ο κόσμος ο, οποίο θα πεινά θα αρχίσει να μετακομίζει ή να προσπαθεί να μετακομίσει προς τα βόρεια. Το ένα που θα έρθουν το τελειτή προς τα βόρεια οι, νό, οι βόρειοι εμεί θα αντιδρούμε. Και το τι θα γίνει πολύ απλά, θα αρχίσουν οι εντάσει. Και οι εντάσει πάντοτε είναι εκεί που λειτουργούν τα άκρα. ακροδεξί, ε, και ακρο το ανάμεσα από του δύο πολέμου, Πολέ. τα ναι. άκρα, φασισμό κτλ. Οπότε εκεί, εκεί πάμε. Εκεί, πάμε. Πάμε σε ακραίε καταστάσει. Δηλαδή, ναι, αλλά το, το ακραίε καταστάσει, όχι μόνο στην Κυβέρνηση, στην Ευρώπη. Το... Εντάξει, τι γίνεται. Ο κόσμο δυστυχώ ξύχασε ότι πρέπει να πιένει να ψηφίζει.